Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Το ματιάσαμε, κύριε Λίτσικα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Χρήστο, πραγματικά αυτό θα λέγα και εγώ. Το ματιάσαμε μάλλον. Γιατί λέγαμε ότι δεν έχουμε ευτυχώς κόκκινο σπίτι. Να όμως που έχουμε πρώτο κόκκινο σπίτι. Έχουμε το πρώτο κόκκινο σπίτι, είναι γεγονός. Δηλαδή είναι μη κατοικήσιμο. Δεν πρέπει, είναι μια κυρία που μένει μόνη της. Ναι, είναι μόνη της. Μάλιστα. Εδώ σε αυτή την περίπτωση τώρα, Διονύση, τι κάνουμε. Ήδη έχουμε κάνει ενέργειες σαν Δήμος, σε συνεργασία και με την πρόεδρο της Βυσσινιάς, την κυρία Αθηνά. Ναι. Η οποία αυτή τη στιγμή μεταφέρεται η κυρία στο σπίτι παιδιού που είναι σε τρομερή κατάσταση. Έχει μέσα τα πάντα, έχει φωτισμό, θέρμανση. Ναι. Ηλεκτρικές συσκευές, τα πάντα. Θέλει μια βοήθεια μόνο για τη μεταφορά. Έχουμε πάει σαν Δήμος αυτή τη στιγμή, τα μεταφέρουμε και όλα βαίνουν καλό. Διονύση, επειδή αυτό το σπίτι έκανε τόσο πολύ μπαμ, δηλαδή, γιατί επαλαμβάνω, δεν ελέγχεται σπίτι-σπίτι αυτή τη στιγμή, οριοθετούμε την σημειόπληκτη περιοχή. Γι' αυτό είπαμε με τους Προέδρους ότι το κλιμάκιο που περνάει δίνουμε τα σπίτια που έχουν τα πιο σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Και προφανώς η Πρόεδρος έκρινε ότι πρέπει να πάμε. Μόλις το είδε λοιπόν η Επιτροπή, λέει: Αμάν Παναγία μου, φυγέτε από εδώ μέσα. Απλά δεν είμαι εγώ στο ίδιο κλιμάκιο από εκεί. Ναι, είναι η κυρία Κοζατσάνη νομίζω εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 εγώ είμαι στο κλιμάκιο, τώρα είμαι στο Μαυρόκαβο και φεύγω για Γάβρο, για νέο οικισμό. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιο ξενοδοχείο και τα λοιπά. Θα μεταφερθεί η γυναίκα αυτή στο σπίτι του παιδιού. Έχω μιλήσει και με την κυρία προσωπικά, έχω μιλήσει και με την πρόεδρο, με στη συνέχεια για επαφή. Ναι. Κανένα πρόβλημα προς το παρόν, κανένας, όπως έχουμε και παλιότερα, κανένας δεν θα μείνει βοήθητος από το Δήμο Καστοριάς. Ό,τι χρειαστεί θα κινηθούμε στον νόμο της διαδικασίας και όλοι θα είναι, κανένας δεν θα είναι μόνος. Επειδή έχεις μιλήσει με αυτή τη γυναίκα, Διονύση, και επειδή όλες αυτές τις μέρες η γυναίκα αυτή έμενε στο σπίτι, σε αυτό το κόκκινο σπίτι. Ναι. Ποια ηλικία της είναι και τι σας είπε? Είναι 60 κάτι χρονών τώρα με την πρόεδρο, να σου πω την αλήθεια μου. Ναι, 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 ίσως επικοινωνήσουμε και εμείς με την πρόεδρο, ναι, της Βυσσινιάς. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή γίνεται διαδικασία λόγω της μετακόμισης και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και φαντάζομαι ότι βοήθεια χρειαστεί γυναίκα και από πλευράς φαγητού, τροφίμων, δεν ξέρω πολλές τι άλλο φορές, μπορεί. Χρήστο μου, το πολλές φορές το κόκκινο που βγαίνει, ναι, δεν σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να κατοικηθεί. Αλλά με έναν μετασεισμό μπορεί από τους ειδικούς ότι μπορεί ακριβώς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Σωστά, σωστά. Και να έχουμε σωστά στην πορεία την επικινδυνότητα που όλοι απευχόμαστε. Ναι. Έχουμε δηλαδή κάποιο θάνατο ή έναν τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλαμε τα μέτρα μας. Ναι. Γι' αυτό φέραμε το κλιμάκιο, αυτό το τονίζουμε από την αρχή. Γι' αυτό φέραμε το κλιμάκιο που είναι ειδική σε αυτά. Ναι, να δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις, να τους εμπιστευτούμε. Και εμείς να δώσουμε τις βοήθειες που πρέπει σαν Δήμο, σαν περιφέρεια, οποιοδήποτε τομέα θα είναι. Άρα λοιπόν, γιατί θα χρειαστεί και χώρους υγιεινής, δεν ξέρω αν όλα αυτά υπάρχουν, είναι πολλά όλα τα πράγματα σε μια τέτοια περίπτωση. Έχω μιλήσει με την πρόεδρο, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Κανένα ζήτημα, ωραία. Ακόμα, ωραία, ακόμα ωραία. Και κάτι άλλο να χρειαστεί, το κάνουμε και δεν υπάρχει. Τέλεια. Η μέρα όπου χρειαστεί θα δίνουμε λύση. Δεν υπάρχει. Ωραία. Υπάρχει, είμαστε 24, είμαστε σε... Ευχόμαστε, Διονύση, να είναι το πρώτο αλλά και το τελευταίο. Δεν θέλουμε άλλα κόκκινα σπίτια, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνεται κόσμος από αυτή την ιστορία. Είναι το πρώτο κόκκινο. Είναι το πρώτο και να μείνουμε εκεί. Μακάρι, να μείνουμε μακάρι, εκεί, μακάρι. Αλλά ό,τι και να συμβεί, εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε τη λύση. Δεν υπάρχει για ό,τι και αν συμβεί, πάντως είμαστε με τον Διονύση Λίτσικα και με την κύριο Κοζατσάνη κάθε μέρα σε επαφή. Μήπως βρούμε κάτι ακόμη. Πολύ στενή επαφή. Οπότε, Διονύση, τα ξαναλέμε με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι. Και εγώ, και εγώ. Να σε καλά, να σε καλά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.